Άγνωστο εξακολουθεί να παραμένει το πότε θα ξεκινήσουν οι εργασίες ανακαίνησης του Δημοτικού Θεάτρου Βόλου που παραμένει στην κατάσταση που βλέπετε για τέταρτη συνεχή χρονιά. Μπορεί να ολοκληρώθηκαν οι μελέτες για τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν ώστε να αποκατασταθεί η στατική επάρκεια του κτηρίου, ωστόσο η λήψη χρηματοδότησης δεν είναι δυνατό να γίνει το παραμικρό. Θέλουμε να είμαστε έτοιμοι σε οποιαδήποτε πρόσκληση του ΕΣΠΑ, σε οποιοδήποτε χρηματοδοτικό μέσο ανοίξει, για να υποβάλουμε την πρόταση. Αυτή τη στιγμή μπορούμε να μιλήσουμε για έστω και κατ' εκτίμηση για το ποσό που απαιτείται για να ξαναγίνει το θέατρο λειτουργικό και να το θαυμάζουμε και να το χρησιμοποιούμε όλοι. Δεν θα ήθελα να αναφερθώ σε συγκεκριμένα νούμερα. Πρέπει να πούμε όμως, να υπενθυμίσουμε ότι το προηγούμενο έργο ήταν της τάξης των 2 εκατομμυρίων ευρώ. Ο προϋπολογισμός της αποκαταστάσεις. Ναι. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ να προσθέσω άλλα στοιχεία, καθώς όπως σας είπα, οι τεχνικές υπηρεσίες δουλεύουν πάνω στα οικονομικοτεχνικά δεδομένα που προέκυψαν μετά την μελέτη στατικής επάρκειας. Και δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε πότε μπορεί να ξεκινήσουν εργασίες από τη στιγμή που δεν υπάρχει. Αν δεν ενταχθεί σε χρηματοδοτικό μέσο, εμείς φιλοδοξούμε, γι' αυτό κάνουμε αυτή την προετοιμασία, ώστε να υπάρχει ετοιμότητα ένταξης σε οποιαδήποτε χρηματοδοτική δυνατότητα. Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών διέψευσε ότι απαιτούνται κονδύλια ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ για τα έργα αποκατάστασης της στατικής επάρκειας του Δημοτικού Θεάτρου που έχει κλείσει από το 2009, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για μια πόλη με πλούσια πολιτιστική παράδοση. Από τη δική μας πλευρά της Δημοτικής Αρχής δεν έχει γίνει ποτέ λόγος για συγκεκριμένο νούμερο, για συγκεκριμένο προϋπολογισμό. Πρέπει να πούμε ότι είναι ένα έργο στο οποίο στην εξέλιξή του, όταν γινόταν η αποκατάσταση του Δημοτικού Θεάτρου, προέκυψαν ζητήματα στατικότητας. Επομένως, έπρεπε να ολοκληρωθεί η μελέτη στατικής επάρκειας. Αυτό έγινε από τη δική μας Δημοτική Αρχή, η οποία ολοκληρώθηκε ως μελέτη, κατέδειξε κάποια στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά τα επεξεργάζονται οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Βόλου, ώστε να προκύψουν τα νέα οικονομοτεχνικά δεδομένα.